Μετανιωμένος εμφανίστηκε στον ανακριτή Θεσσαλονίκης ο 31 ετών ψυκτικός που, όπως ομολόγησε, σκότωσε με σφυρί την άτυχη γυναίκα στην Καλαμαριά όταν εκείνη τον κάλεσε για να κάνει συντήρηση στο κλιματιστικό του σπιτιού της. Με δάκρυα στα μάτια ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Είμαι συντετριμμένος. Κατανοώ σταδιακά το μέγεθος του σφάλματός μου. Ήταν μια κακιά στιγμή. Αντέδρασα υπερβολικά και αφαίρεσα παράλογα μια ζωή, καταστρέφοντας παράλληλα και τη δική μου. Ο συνήγορος του καθομολογίαν δράστη Νίκος Διαλυνάς κάνει λόγο για έγκλημα εμβρασμού ψυχής, τονίζοντας ότι η υπόθεση τώρα ξεκινά. Υπάρχει αδιαφυσβήτητος εμβρασμός ψυχικής ορμής. Δηλαδή προηγήθηκε κάτι μεταξύ των δύο, ενώ κάτι διαπληκτισμοί κτλ. Γι' αυτό που λέμε και ξέρει ο κόσμος για σήμα διαφορμή. Ο ψυκτικός κρίθηκε προφυλακιστέως με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.